Καμία ουσιαστική απάντηση δεν έδωσε για το μέλλον των κτηρίων του ΙΚΑ Χερσονήσου και Αγίου Μηνά ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ιγουμενιδή. Το ερώτημα είναι ένα σαφές. Το κτίριο του ΙΚΑ στη Χερσόνησο θα παραχωρηθεί για χρήση στο Υπουργείο Υγείας, ναι ή όχι? Το κτίριο του ΙΚΑ στον Άγιο Μηνά θα παραχωρηθεί για χρήση, ναι ή όχι? Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου παρουσίασε στη Βουλή το ρεπορτάζ της Κρήτη TV, στο οποίο αποτυπώνεται η κατάντια του κτιρίου του πρώην ΙΚΑ Χερσονήσου μετά τις πρόσφατες κακοκαιρίες που έπληξαν την περιοχή. Αφορικά με το ακίνητο του ΙΚΑ, του πρώην ΙΚΑ ΕΤΑ, μέδρα του Δήμου Χερσονήσου, το αίτημα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας προέβλεπε τη στέγαση υπηρεσιών υγείας και επί του παρόντος οι ανάγκες στέγασης καλύπτονται μέσω της συνεργασίας με το Δήμο Χερσονήσου. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας στην απάντησή του αναφέρθηκε γενικώς στα θέματα της πρωτοβάθμιας φροντίδας στο Ηράκλειο. Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια εν μέσω πανδημίας συνεργάστηκε με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και προέβη άμεσα σε μίσθωση ακινήτου και μεταστέγαση της 5ης τόμη Ηρακλείου, η οποία συστεγαζόταν στο κέντρο υγείας Ηρακλείου πάνω από ένα χρόνο. Και επίσης ενισχύθηκε σημαντικά το δίκτυο παρεχόμενων υπηρεσιών στην πόλη του Ηρακλείου, ενισχύοντας το υφιστάμενο κέντρο υγείας Ηρακλείου και τα τοπικά ιατρία Λικαρνασσού με ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ιγουμενίδης έκανε λόγο για ομολογία αδράνειας, ολιγορίας και αδιαφορίας, τόσο απέναντι σε κτίρια που στήχησαν εκατομμύρια στους πολίτες, όσο και απέναντι στην υπεράσπιση της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το ΙΚΑ της Χερσονήσου, αν το επισκεφτείτε κύριε Υπουργέ, στις πόρτες έχει δωμάτιο αιμοληψιών, παιδιατρικό ιατρείο, καρδιολογικό ιατρείο, ορθοπαιδικό ιατρείο, συμπτικό χειρουργείο, επίγοντα. Αυτά έχει στις πόρτες. Και το κτίριο αυτό πλημμύρισε, άμα δείτε τις εικόνες. Και η υπηρεσία σας και είπε που μιλάει, δεν έχει ιδέα